Αναγνωρίζετε βέβαια κύριε Πρόεδρε ότι είναι ένα ζήτημα που συζητιέται κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σπίτια, δεν κλείνει μέσα σε αυτή τη συζήτηση και προφανώς και οι προηγούμενοι ομιλητές δημιουργούν προβληματισμούς που θα μπορούσαν να ενισχυθεί η κουβέντα πάνω σε αυτό. Αλλά τώρα για να μπούμε στο ψητό, συζητάμε σήμερα για μέτρα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση, αν θέλετε ακόμα καλύτερα τη στέγαση των νέων ζευγαριών έως 39 χρονών με ευνοϊκούς όρους κτλ. Όμως την ίδια στιγμή που μιλάμε, οι πληστηριασμοί τρέχουν με ηλικιότητα ταχύτητα σε καθημερινή βάση. Βλέπουμε κινητοποίηση εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων να μπαίνουν μπροστά για να αποτρέψουν τον πληστηριασμό σε σπίτια εργατικών οικογενειών αυτοαπασχολουμένων, τον κόπο δηλαδή μιας ολόκληρης ζωής. Έχουμε ακόμα όλοι εδώ πέρα ζωντανή την εικόνα από το μπουκάρισμα στο σπίτι της χαμηλοσυνταξιούχου, της κυρίας Κολοβού, όπου ας μου επιτραπεί η έκφραση, πραγματικά εισβολή στο σπίτι, τα ξημερώματα με τους τραπουκισμούς, το σπάσιμο της πόρτας, θυμίζει μαφιόζικη ενέργεια μπράβους της νύχτας. Ήταν όμως η άμεση παρέμβαση της γειτονιάς και των σωματείων, είναι ένα μήνυμα προς κάθε αποδέκτη. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ, εκτός ότι το νομοσχέδιο περιορίζεται σε λίγους δικαιούχους, βλέπουμε πάλι μία από τα ίδια. Είναι εξοργιστικό να εμφανίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως φυσικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ως υπερασπιστές της απόκτησης στέγης, όμως πρέπει να δούμε διαχρονικά από το 2011 που καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν βοήθησε τους εργαζόμενους στην απόκτηση σύγχρονης και φτηνής στέγης. Θεωρούμε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, ότι είναι μια συνειδητή επιλογή, γι' αυτό και η διαχείριση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Πρέστον ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ, και τώρα κοινωνική παροχή σε τραπεζίτες, real estate, δηλαδή στρώνεται πάλι ένας δρόμος, ένα έδαφος, να γεμίσουμε κοράκια τύπου πάτσι, που θα θησαυρίζουν κυριολεκτικά από την κινητή και ακίνητη περιουσία. Εύλογα λοιπόν θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, αφού λοιπόν σας έπιασε η ευαισθησία για τη λαϊκή κατοικία, τι καλό βρίσκετε εσείς στις τράπεζες, σε όλους αυτούς που βλέπουν αυτό το οξυμένο ζήτημα ως κερδοφορία για λίγους και εκλεκτούς. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, και το λέω τα συνδικάτα με σίγμα κεφαλαίο που είναι μπροστά, που είναι πρωτοπόροι, που ζουν μέσα στους χώρους δουλειάς, που μπορούν και αφογκράζονται τον κόπο σήμερα, ξέρουν ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά, ότι δεν θα βγει κάτι καλό από εδώ μέσα. Αλλά παρόλα και αυτό είναι συνειδητό, γιατί τα εργατικά σωματεία αυτά έχουν προτάσεις σύγχρονες ρεαλιστικές πάνω στο ζήτημα της στέγης, που συνειδητά απορρίπτεται από όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς σήμερα θέλουμε να ενισχυθεί ο αγώνας και η διεκδίκηση και το βάζουμε αυτό επιτακτικά για κάλυψη της στέγης και των στεγαστικών αναγκών μας με ευθύνη του κράτους. Με ψίχουλα, ψευτοεπιδοτήσεις και τύπου πας δεν βάφονται αυγά. Ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με στόχο την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, επανασύσταση του ΟΕΚ και ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος, αξιοποίηση των αποθεματικών του πρώην ΟΕΚ και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας τους με επίκεντρο της ανάγκης των εργαζομένων και όχι στα δόντια των λίγων. Άτοκα δάνεια στους δικαιούχους εργαζόμενους ανέργους, τα νέα ζευγάρια για απόκτηση, αποπεράτωση, συντήρηση και επισκευή κατοικίας. Αξιοποίηση των κτηρίων του πρώην ΟΕΚ για τη στέγαση εργατικών σωματείων για τις πολιτιστικές αθλητικές ανάγκες τους. Επιδότηση ενική ουσιαστική και όχι ψίχουλα. Πλαφόν στα φοιτητικά ενίκια και επιδότηση 300 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Με ευθύνη του κράτους να αξιοποιηθούν διαμερίσματα, ξενοδοχεία για τη δωρεάν στέγαση, ώστε να μην μείνει κανένας φοιτητής που το έχει ανάγκη χωρίς στέγη. Μείωση και πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της φοιτητικής στέγης, κατάργηση του ειδικού τέλους κατανάλωσης του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο. Καμία διακοπή ρεύματος στις λαϊκές οικογένειες. Να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχος των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών. Κατώτερος μισθός 825 ευρώ και επίδομα ανεργίας 600 ευρώ. Εμείς με αυτές τις προτάσεις θα συνεχίσουμε, θα επιμείνουμε και νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο σήμερα με το μέρος μας και για σύγχρονη λαϊκή κατοικία με βάση ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ.